ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη. Θέτει σε κίνδυνο όλη την περιοχή. Στην αδυναμία της περιφέρειας να παρέμβει ουσιαστικά και στις προσφυγές οικολόγων που δεν επιτρέπουν τον καθαρισμό της Κήτης του ποταμού Κλαδισσού στα Χανιά, σκοντάφτουν οι κραυγές αγωνίας των κατοίκων της περιοχής που πριν από ένα χρόνο είδαν τα σπίτια τους να πλημμυρίζουν. Καθαρίζουμε τον Κλαδισσό από τον γέφυρα και κάτω. Δεν πρέπει να πειράξουμε τα καλαμάκια και τα κουνούπια. 1,70 το νερό στο ύψος πέρυσι στα σπίτια γύρω-γύρω. 100 σπίτια πλημμυρίσανε. Ζητάμε σαν γενικότερα νέα χώρα καθαριότητα, διότι θα τους δικάσουμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Καθαριότητα. Με κουνούπια, άπειρα κουνούπια. Τέλος πάντων, ο ποταμός θέλει μια φροντίδα επαναλαμβανόμενη. Μια φροντίδα μόνιμη. Ένα κονδύλι, ένα προϋπολογισμό μόνιμο. Η Κήτη του ποταμού Κλαδισσού, που καθαρίζεται από χθες, αλλά μόνο σε ένα τμήμα της, θυμίζει Αμαζόνιο. Το θέμα ανέδειξε πριν από λίγες ημέρες η Κρήτη TV, ωστόσο και σήμερα η εικόνα δεν είναι πολύ διαφορετική. Η Αντιπεριφέρεια Χανίων με δεμένα τα χέρια καλείται χωρίς κονδύλια να σηκώσει το βάρος του καθαρισμού. Όλα αυτά λοιπόν τα φορτωθήκαμε. Την ώρα που βάζανε την υπογραφή στον Γκλισθένη, δεν σκέφτηκε κανένας υπουργός, βουλευτής από τους 300, να πούνε πού τα δίνετε σε αυτούς τους έρμους στην περιφέρεια, πώς θα τα καθαρίσουνε, πώς θα τα φτιάξουνε. Κάνανε ένα νόμο για να μας στείλουν τη φυλακή. Ο προϋπολογισμός της Αντιπεριφέρειας Χανίων την περισσινή σεζόν ανερχόταν σε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που σε καμία περίπτωση δεν αρκεί για τον καθαρισμό ρεμάτων και την αντιπλημμυρική προστασία. Μένουν δεκάδες έως εκατοντάδες ρέματα τα οποία δεν μπορούν να καθαριστούν. Ένα ρέμα δεν καθαρίζεται ούτε με τα σκαπέτια ούτε με τα χεράκια μας. Χρειάζονται μηχανήματα, είναι ρέματα που έχουν να καθαριστούν πάρα πολύ χρόνο. Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων για να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι εν ώψη του χειμώνα τα ρέματα στην περιοχή τους παραμένουν ακαθάριστα, βρέθηκαν σήμερα και οι κάτοικοι του Δραπανιάκη Σάμου. Και πάρα πολλές φορές αυτό το ρουδάκι να πούμε μπουλώνει, διότι έχουν κάποιες και σωρίες βάλει του μέτρου τότε που περνάγαμε από το Εθνική Οδό και ένα ξύλο να βρεθεί, συγκεντρώνει τα υπόλοιπα και φράζει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχω ζητήσει χρηματοδότηση από το Γενικό Γραμματέα που υποσχέθηκε ότι θα δώσει για πλημμύρες 1.600.000. 9 μήνες περιμένω τη χρηματοδότηση. 9 μήνες ακούω εξαγγελίες, ακούω εκατομμύρια. Εγώ δεν τα βλέπω αυτά. Πούντα. Πώς απαρεύομαι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στη φυλακή. Με αυτά τα δεδομένα, ο φόβος για νέα πλημμυρικά φαινόμενα στα Χανιά και κυρίως σε περιοχές που υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης ποταμών παραμένει.